Και κύριοι, θα πάμε κατευθείαν στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί όπως σας έχουμε πει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον υποψήφιο Πρόεδρο για την Δημοκρατία, Βεροφνεοφίτου, μετά από αυτές τις σκιές που υπήρχαν πάνω από την σχέση τους, τα είπαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο και φαίνεται πως ξεκαθάρισαν τις οποιασδήποτε διαφορές τους. Εκείνη η Χριστίνα Μαύρου, είχαμε και Υπουργικό Συμβούλιο, θα μας τα πει όλα. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Δύο περίπου ώρες να σας πω ότι διήρκησε η συνάντηση μεταξύ των δύο, καθώς ο Βεροφνεοφίτου ήρθε νωρίτερα από τις 9 εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν θέση όλων πως αυτή η κατάσταση έπρεπε να αποκλιμακωθεί τώρα. Έπρεπε να μπει τώρα μία τελεία σε αυτήν την υποβόσκουσα κρίση, Στέλλα, και όχι με την αποστολή μιας επιστολής αυστηρά προσωπικής, όπως ανέφερε και χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά με μία διαζώσης συνάντηση προκειμένου να τα πούν και οι δύο έξω από τα δόντια. Και σε αυτή τη συνάντηση, όπως πηγή που μετήχε σε αυτήν μας μετέφερε, ξεκαθαρίστηκαν όλα εκατέρωθεν. Δηλαδή, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Βεροφνεοφίτου έβαλαν στο τραπέζι τα όσα ενόχλησαν, τα όσα θορύβησαν και συμφώνησαν ακριβώς ότι αυτό που προέρχεται δεδομένη στιγμή είναι η ενότητα της παράταξης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε αυτή τη συνάντηση, να σου πω, θέλω ότι μετήχαν πέραν φυσικά των προφανώς δύο ανδρών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Βεροφνεοφίτου, ήταν ο Παναγιώτης Δημητρίου, στέλεχος και παλαιό μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πέτρος Δημητρίου, ο Χάρης Γεωργιάδης, αλλά και ο Υπουργός των Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης. Μας ενώνουν οι υπεξαρχόμενους του Προεδρικού Μεγάρου, ο Βεροφνεοφίτου, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεκαετίες κοινών αγώνων. Έχουμε και ακόμα ένα κοινό, το κοινό μας πήρε το Δημοκρατικό Συναγερμό, και ενωμένοι όπως ξεκινήσαμε, λέει, έτσι θα συνεχίσουμε. Ήθελαν και οι δύο πλευρές, όπως είπαμε, να τερματιστεί τώρα αυτή η κατάσταση, Στέλλα, προτού ήδη εμφανιστούν τουλάχιστον στο ίδιο τραπέζι απόψε. Σωστό. Στα τελετή που πρόκειται να πραγματοποιήσει η οργάνωση Νέων Επιστημόνων του Δημοκρατικού Συναγερμού για, για την απονομή βραβείων. Μάλιστα. Οπότε, τέλος καλό, όλα καλά γι' αυτό. Χριστίνα, αν ολοκλήρωσες, να δούμε την δήλωση του Βεροφνεοφίτου και να επανέλθουμε σε σένα για το του Υπουργικού Συμβουλίου. Σήμερα το πρωί είχα μια μακρά και ειλικρινή συνάντηση, εξαιρετικά παραγωγική, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τον Νίκο Αναστασιάδη μας συνδέουν κοινοί αγώνες μερικών δεκαετιών και μια συνεργασία πάντα με στόχο να βοηθούμε τον τόπο μας. Με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη έχουμε και ακόμα ένα κοινό. Έχουμε ένα κοινό σπίτι. Το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και ενωμένοι συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Μια μάχη που έχει να κάνει με το μέλλον του τόπου μας. Και ενωμένοι όλοι μαζί, Δημοκρατικός Συναγερμός και Κυβέρνηση, θα δώσουμε και αυτή την μάχη και πιστεύουμε πως ακόμα μια φορά θα κρατήσουμε την Κύπρο στη σωστή πορεία της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, εσείς είχατε πει ότι είχαν δημιουργηθεί κάποιες σκιές, έχουν ξεκαθαρίσει όλα. Νομίζω η δήλωσή μου ξεκαθαρίζει τα πάντα. Ενωμένοι προχωράμε όπως ξεκινήσαμε. Μάλιστα, κύριε.